Δεν υπάρχουν άδεια κρεβάτια στη ΣΜΕΘ, αναφέρουν οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λάισας, με την κατάσταση στην περιοχή μας δυστυχώς να είναι πολύ επιβαρημένη. Δυστυχώς, καθημερινά έχουμε στη Λάισα πάνω από 300 κρούσματα και αυτό σημαίνει ότι έχουμε προεσσαλεύσεις περί τα 100 άτομα την ημέρα με COVID. Από αυτά, το 1 πέμπτο περίπου πρέπει να εισαχθεί. Δυστυχώς, τα κρεβάτια δεν φτάνουν, υποστηρίζουν σε δηλώσεις οι γιατροί. Η κατάσταση που βιώνουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι τραγική. Ο σύλλογός μας από 21 του μηνός στην απεργία που είχαμε. Βγήκε και είπε ότι δεν μπορεί να αντέξει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Θα πρέπει και αναλογικότητα να υπάρχει στα νοσοκομεία, αλλά και να ενταχθεί ο ιδιωτικός τομέας με όρους επίταξης και να μην υπάρχει ούτε μία καινή κλίνη, ούτε μία κλίνη η οποία να μην είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου της Πέμπτης, είπε, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν μπορεί να κλείσει το Γενικό Νοσοκομείο ακόμη μία φορά, να μετατραπεί σε COVID νοσοκομείο. Δεν έχει ούτε τις υποδομές, ούτε τους γιατρούς και υπάρχουν οι ασθενείς, η λυπή νοσηρότητα, η οποία και θέλει να χειρουργηθεί και προβλήματα υγείας έχει και δεκάδες είναι τα περιστατικά που προσέρχονται στα επίγοντα και πρέπει να εξυπηρετηθούν. Οι γιατροί εκπέμπουν SOS και καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν πριν είναι ήδη αργά. Τα κρούσματα καθημερινά είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες, αγγίζουν τα 20 ή τα ξεπερνάν. Υπάρχουν όμως και οι ασθενείς, οι μη COVID ασθενείς, η λυπή νοσηρότητα, που πάλι είναι περισσότερα κρούσματα και θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Το Γενικό Νοσοκομείο δεν μπορεί να γίνει ακόμα μία φορά COVID νοσοκομείο. Οι κλίνες της ΜΕΘ είναι γεμάτες και τα καθαρά περιστατικά αλλά και τα COVID περιστατικά και γίνονται διακομιδές κυρίως προς την Νότια Ελλάδα. Να σημειωθεί πως σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Πέμπτη, είπε, όσο ζητηθούν οι περαιτέρω κινήσεις τους, αφού άδεια κρεβάτια δεν υπάρχουν σε ΣΜΕΘ, ενώ έχουν ήδη μετατρέψει κλινικές σε COVID ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.